χαμελάκι, ο κολόν ακούγεται κλαγί. Σιούν τι στεριές και τα πελάγι, ο κολόν ακούγεται κλαγί. Λέω αντάρτικο δεν έτε, να μπορεί στη καλευτεριά. Μπρος, μπρος, καλημέλα. Μέρος της Επιτροπής Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, αποχαιρετάμε σήμερα με μεγάλη θλίψη έναν ακόμα ακούραστο μαχητή του κόμματος, τον ακριβό μας σύντροφο Θανάση Καραγιάννη. Με αίσθημα τιμής και περηφάνειας στεκόμαστε απέναντί του, καθώς ο σύντροφος Θανάσης συνέδεσε όλη του τη ζωή με το κόμμα, ταυτίστηκε με την ιδεολογία και τους σκοπούς του, θυσίασε τα καλύτερά του χρόνια στον αγώνα για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες στον τόπο μας. Αν κάτι σήμερα μας μετριάζει τον πόνο, είναι η περηφάνεια που νιώθουμε για αυτόν, για τη ζωή που έζησε, για το γεγονός ότι αισθανόμαστε πολύ τυχεροί που τον γνωρίσαμε, που ακούσαμε από πρώτο χέρι πτυχές από την ηρωική ιστορία του κόμματός μας, από έναν από τους αλίγιστους της ταξικής πάλης. Αν κάτι μας παρηγορεί, είναι που παρά τον πολύ άδικο τρόπο με τον οποίο μας άφησε, είναι το γεγονός πως μέχρι τέλους έφυγε όρθιος, όπως πορεύτηκε σε όλη του τη ζωή, χωρίς να κάνει πίσω στις αρχές και τα ιδανικά του. Την ιδιότητα του μέλους του κόμματος την τίμησε μέχρι την τελευταία του μέρα. Ο σύντροφος Θανάσης γεννήθηκε στο Λιτόχωρο Πιερίας το 1930, από φτωχή οικογένεια κομμουνιστών. Από μικρό παιδάκι, για τις ανάγκες της επιβίωσης βγήκε στη βιοπάλη. Δούλεψε σαν βοσκός για να βγάλει το μεροκάματο. Ωστόσο, οι άθλιες συνθήκες ζωής και δουλειάς, το κυνηγητό που έζησε η οικογένειά του από τους ταγματασφαλίτες της περιοχής, τον οδήγησαν στο να καταταγεί στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας το 1946, στον οποίο υπηρετούσε και ο αδερφός του. Αποφάσισε να πάρει το δρόμο του αγώνα γιατί ήθελε να ζήσει σαν άνθρωπος. Στις συνθήκες της τρίχρονης εποποιίας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, μέσα στη φωτιά και το ατσάλι, γίνεται μέλος του κόμματος το 1949. Ο σύντροφος Θανάσης υπήρξε πολυβολητής αρχικά και μετέπειτα σύνδεσμος στο Γενικό Αρχηγείο του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Με την υποχώρηση πέρασε από τη θέση Μπάρτα στο Ελμπασάν και συνέχισε με καθήκοντα κομματικού συνδέσμου Μπουρέλι Ελμπασάν. Πήρε μέρος σε όλες τις κορυφαίες μάχες, στη μάχη του Γράμμου, στην ανακατάληψη του Γράμμου, στον ελιγμό στο Βίτσι. Στη μάχη του Κλέφτη τραυματίστηκε από όλμο που έπεσε στο πολυβολείο του. Εκεί, από ένα βλήμα που πετάχτηκε, έπαθε μόνιμη βλάβη στο δεξί χέρι. Μετά από τον τραυματισμό του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, όπου χειρουργήθηκε από τον σύντροφο Πέτρο Κόκαλη. Από τον Μπουρέλι της Αλβανίας μεταφέρθηκε στο Προέστη της Λαϊκής Δημοκρατίας Ρουμανίας. Ο σύντροφος Καραγιάννης συμμετείχε στην ομάδα που κινητοποιήθηκε για τη διάσωση του αρχείου του κόμματος και του σταθμού της Ελεύθερης Ελλάδας από τους οπορτουνιστές. Μετά τον επαναπατρισμό του το 1989, ανέλαβε χρεώσεις στη Θεσσαλονίκη, ήταν μέλος της Ακτιβικής Επιτροπής Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης και για πολλά χρόνια γραμματέας της ΚΟΒ Νεάπολης. Ο σύντροφος Θανάσης με το παράδειγμά του διαπαιδαγωγούσε καθημερινά. Δεν έλειψε ποτέ από καμιά μάχη του κόμματος. Ακόμα και μέχρι τα βαθιά γεράματα έδινε καθημερινά το παρόν στις μάχες του κόμματος, σηκώνοντας στις πλάτες του δουλειά. Αγαπημένε μας σύντροφε Θανάση, έφυγες έχοντας τη συνείδησή σου ήσυχη ότι έπραξες στο ακέραιο το καθήκον σου απέναντι στο κόμμα, στους συντρόφους σου, στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Γνωρίζεις καλά ότι οι αγώνες και οι θυσίες που έκανες εσύ και οι χιλιάδες των συντρόφων που χάσαμε δεν πήγαν χαμένοι. Τη θέση σας παίρνουν νέοι αγωνιστές που εμπνευσμένοι από το δικό σας παράδειγμα, τη δική σας στάση ζωής, ατσαλώνονται στη σημερινή εποχή που έχει τις δικές της δυσκολίες, με πιο χαρακτηριστική
τη βαθιά επίδραση της αντεπανάστασης σε όλες τις πτυχές της ζωής και της συνείδησης του λαού. Αν κάτι δίνουμε σαν υπόσχεση μπροστά στο φέρετρό σου, είναι να τραβήξουμε το δικό σας δρόμο, για να έρθουν κοντύτερα τα όνειρα, για να γίνουν πραγματικότητα τα ιδανικά του σοσιαλισμού, για τα οποία με τόσο αυταπάρνηση πάλεψες. Στο δικό σου παράδειγμα, πλάι στο παράδειγμα χιλιάδων ηρώων του κόμματός μας, μας έρχονται στο μυαλό οι στίχοι από το ποίημα «Φεγγάρι» στα μακρονησιώτικα του Γιάννη Ρίτσου. Στο ποίημα ο ποιητής απευθύνεται στο φεγγάρι που προσπαθεί να λυγίσει τους συντρόφους εξόριστους και του λέει: «Μέσα σε τούτα τα χοντρά παπούτσια είναι πολύ λιγνά τα ποδάρια σου. Δεν μπορούν να σύρουν τα ποδάρια σου ετούτα τα χοντρά παπούτσια των συντρόφων. Ετούτα τα άρβυλα τα μπαλωμένα, τα χοντροκαμωμένα, δεν είναι για τα πόδια σου, φεγγάρι. Ετούτα τα άρβυλα περπάτησαν τον πόνο, περπάτησαν το θάνατο, δίχως να σκοντάψουν. Κοιμήσου ήσυχος, τα δικά σου άρβυλα δεν σου τα πήραν ποτέ. Με αυτά πορεύτηκες ως το θάνατο χωρίς να σκοντάψεις. Η Επιτροπή Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σε αποχαιρετά. Θερμά συλληπιτήρια στο γιο σου και στους συγγενείς σου. Αντίο, σύντροφε Θανάση». Μέρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, εμείς οι σύντροφοί σου, με βαθιά θλίψη και συγκίνηση σε αποχαιρετίζουμε στο τελευταίο σου ταξίδι. Είμαστε ταυτόχρονα περήφανοι γιατί εσύ που πέρασες, ένας από τους χιλιάδες συναγωνιστές σου και εσύ, κράτησες με πίστη τελικά ως το τέλος της ζωής σου μια υπόσχεση. Πιστός και ανυποχώρητος σε όλες τις συνθήκες, από τη βαρβαρότητα και την εκμετάλλευση στο δρόμο για την ταξική αναμέτρηση με το όπλο στο χέρι, από εκεί μετά μακριά από την πατρίδα σου, να χτίζεις το σοσιαλιστικό μέλλον, ανυποχώρητος στα χρόνια της αντεπανάστασης μέχρι το τέλος της ζωής σου, πιστρός στρατιώτης του λαού του ΚΚΕ. Εμείς οι σύντροφοί σου, ο λαός της Νεάπολης, πάντα θα σε θυμόμαστε με το κύρος, την αποφασιστικότητα, τη λαϊκή σεμνότητα και ευγένειά σου, στοιχεία που ο λαός αναγνωρίζει στους κομμουνιστές. Το είπε ο σύντροφος Μπαρτζιώτας. Εσύ μικρός είσαι και γράφεις σελίδες. Όταν μιλούσες για τον αγώνα, πάντα η ιστορία σου μας άφηνε ανάφωνος. Ακούγαμε με θαυμασμό και τις θυμόμαστε με συγκίνηση. Εσύ τα γεγονότα στη ζωή σου, μέσα στη διαδρομή σου, στις πιο ηρωικές σελίδες, ποτέ δεν τα κόμπαζες για κατορθώματα. Ήξερες ότι έπαρξες το καθήκον σου και συνεχίζεις. Ήταν για σένα αυτονόητα. Σύντροφέ μας, είχες ένα ανάρμοστο τέλος. Δεν συμβιβάστηκες. Δεν αποδέχτηκες την άνοια και τη μοναξιά. Δεν συμβιβάστηκες με τα γεράματα. Δεν συμβιβάστηκε ο γράμμος, ο κλέφτης, το βροντά ο Όλυμπος και πάλι. Τότε δεν κατάφεραν να σε σκοτώσουν. Επειδή δεν συμβιβάστηκες, επειδή απέδειξες ότι δεν κουράστηκες, επειδή ήσουν πάντα μαχητής, ξεκίνησες το τελευταίο σου οδηπορικό, έφυγες τελικά από τη ζωή μόνος σου αλλά πάντα μαχητής. Σε χαιρετάμε. Εμάς θα μας κρίνει η συνέπεια λόγων και έργων μέχρι το τελικό σκοπό. Υπόσχεσή μας, η δική σου απάντηση στην ερώτηση που σου έκανε ο σύντροφος Νίκος Ζαχαριάδης στο βουνό. Για πες μου ρε Θανασάκη, για πες μου εσύ που είσαι μικρός, τι λες τελικά, θα νικήσουμε, θα νικήσουμε. Στο κόκκινο λάβαρο πάντα πιστή. Αντίο σύντροφε, αντίο παππού. Να αναφερθούμε στην ποιότητα του χαρακτήρα του σύντροφου Θανάση. Σύντροφος. Όποιο λεξικό κι αν άνοιξα, δεν βρήκα το πραγματικό νόημα αυτής της λέξης. Το νιώσα όμως, το κατάλαβα από τις πράξεις των συντρόφων, από τον τρόπο που μοιράστηκαν τη ζωή και το θάνατο, από τον τρόπο που μοιράστηκαν τον πόνο και τη νίκη, από τον τρόπο που μοιράστηκαν την πείνα και την τελευταία μπουκιά ψωμί κομμένη στα τέσσερα. Για μας που ζήσαμε σε πιο ειρηνικούς καιρούς, η συντροφικότητα μας φανερώθηκε σαν το μοίρασμα της ευθύνης, σαν το μοίρασμα της κομματικής δουλειάς, σαν αυτό το νιάξιμο στο σύντροφο, την ανάγκη που νιώθουμε να του πούμε όταν εκείνος κουράζεται. Σύντροφε, κουράστηκες, πάρε την ανάσα σου, τραβάω εγώ τώρα κουπί για δυο. Σε αυτό το σημείο συναντάμε
και το χαρακτήρα του σύντροφου Θανάση. Ήρεμη δύναμη, στρατηγική σκέψη, διαλεκτική μέθοδος στο να μας διδάξει πώς θα μοιραστούμε τις ευθύνες, πώς θα οργανώσουμε τη δουλειά και πώς θα πετύχουμε τελικά το σκοπό μας, αυτό το σκοπό για την τάξη μας, για την εργατική μας τάξη. Η κομματικότητα του συντρόφου δεν ήταν μια ανώδυνη, άκρητη αποδοχή των κομματικών θέσεων. Η κομματικότητα του συντρόφου ήταν αποτέλεσμα των αγώνων του, της εμπειρίας του και ως εκ τούτου της βαθιάς εμπιστοσύνης και πίστης στο κόμμα. Δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη για τον σύντροφο Θανάση αν θα έπρεπε να πετύχουμε έναν στόχο κομματικό, οικονομικό, εκλογικό, οποιοδήποτε στόχο του κινήματος. Η αποφασιστικότητά του και η επιμονή του ήταν αυτή που πυροδοτούσε το φυτίλι και μας κινητοποιούσε. Οι τοποθετήσεις του στην οργάνωση έκλειναν τις πιο πολλές φορές με τη φράση «Σύντροφοι, έχουμε περάσει και δυσκολότερα. Θα τα καταφέρουμε και αυτή τη φορά. Και τις άλλες φορές που θα έρθουν θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί». Ακριβέ μας σύντροφε, που για χρόνια κράτησες μαζί με τους άλλους συντρόφους τα γραφεία της Νεάπολης ανοιχτά στα προβλήματα του λαϊκού κόσμου. Σε ευχαριστούμε για όσα μας δίδαξες με πράξεις, όχι μόνο με λόγια, με πράξεις. Στη χώρα μας που δεν προβλέψαμε να σε προστατέψουμε περισσότερο. Θα σε θυμόμαστε για πάντα, με μάτια γελαστά, στις μεγάλες πορείες και συγκεντρώσεις του κόμματος, να κοιτάς ολόγυρα και να λες «Καλά τα πήγαμε και αυτή τη φορά, σαν να περισσέψαμε». Ναι, σύντροφέ μας, με δασκάλους και καθοδηγητές σαν και σένα και θα περισσεύουμε και θα δυναμώνουμε και θα τολμούμε να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά. Καλό ταξίδι! Πρωτοπορία!